Αυτή τη στιγμή το κτίριο που παρακολουθούμε είναι ένα κτίριο που έχει πάθει μεγάλες ζημίες από το σεισμό. Ουσιαστικά έχει παρεκκλίνει τις καθετότητες, έχει πλαστικές παραμορφώσεις και αυτό το κάνει πάρα πολύ επικίνδυνο. Ήταν ένα κτίριο πραγματικά στον αέρα, το οποίο το δύσκολο εγχείρημά του είναι ότι έχουμε συνεχόμενους μετασεισμούς και αυτό που κάναμε ήταν αρχικά να το υποστηλώσουμε και να το αντιστηρίξουμε, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα και να δουλέψει με ασφάλεια και το εργατοτεχνικό προσωπικό αλλά και ο κόσμος που υπάρχει περιμετρικά του κτιρίου. Η κατεδάφιση ουσιαστικά αυτή τη στιγμή εκτελείται με αδιατράκτες κοπές. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Τα τμήματα που απομακρύνονται έχουν πολύ μεγάλο βάρος και όπως βλέπετε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μηχάνημα, ένας γερανός τηλεσκοπικός για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Και στη συνέχεια αυτά τοποθετούνται σε φορτηγό το οποίο θα πάει για ανακύκλωση στο ΣΔΑΠ. Εδώ έχουμε ένα κτίριο που περίπου υπολογίζουμε γύρω στους 45 τόνους και απομακρύνεται σταδιακά με τμήματα περίπου του 1 τόνου. Μιλάμε για τον πρώτο και το δεύτερο όροφο. Μιλάμε για τον πρώτο και για το δεύτερο όροφο. Το ισόγειο θα παραμείνει και θα εκτιμηθεί η κατάστασή του μετά που θα απομακρυνθούν οι δύο επάνω όροφοι. Έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα, βρισκόμαστε περίπου στα μέσα της διαδικασίας. Θα χρειαστούμε ακόμα, υπολογίζουμε, 3 μέρες, οπότε λογικά το Σάββατο θα έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες. Το ζητούμενο είναι αυτό, διότι λόγω του κτιρίου αυτού έχει κοπεί η αγορά και δεν γίνεται καμία πρόσβαση και για οχήματα αλλά και για πεζούς. Οπότε το στοίχημα είναι να φύγει το κτίριο με ασφάλεια και συνέχεια να αποκατασταθεί η ισορροπία στην περιοχή. Ξεκινάει σιγά σιγά η αποκατάσταση του κεντρικού δρόμου για να ανοίξει η αγορά. Δεν είναι βέβαια το μόνο, θα χρειαστεί και άλλες παρεμβάσεις και όχι μόνο στον κεντρικό δρόμο και σε άλλους παραδρόμους. Έτσι, σιγά σιγά ξεκινάει. Τέλος, μετά από ένα μήνα. Εννοείται. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είπαμε τότε τις πρώτες μέρες, να ανοίξει η αγορά. Γιατί τα μαγαζιά και αυτά που ανοίξαν αυτές τις μέρες έχουν 60-70% πτώση. Οπότε, αν θα ανοίξει η αγορά, θα είναι διαμπερέσιο δρόμος και θα είναι μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Εννοείται ότι είναι πολύ καλό για την αγορά. Αυτό το κτίριο ήταν μια τροχοπέδη στο όλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εδώ και 40 τόσες μέρες. Ο δρόμος ήταν κλειστός, τα μαγαζιά κλειστά. Ήταν πολλά μαγαζιά εχμάλωτα του κτιρίου αυτινού. Θεωρώ ότι στις επόμενες μέρες όλα θα πάνε προς το καλύτερο.